Το επόμενο γράφημα που θα δημιουργήσουμε είναι αυτό. Παρατηρούμε πως σε αυτό το γράφημα εμφανίζεται το όνομα της εταιρείας και οι πωλήσεις της για κάθε μήνα. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να επιλέξουμε είναι η περιοχή B6F7. Είναι οι πωλήσεις της εταιρείας για κάθε μήνα. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στον οδηγό γραφημάτων. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου επιλέγουμε τον τύπο γραφήματος πίτα και στη συνέχεια τον δευτερεύοντα τύπο. Επιλέγουμε πίτα με απομακρυσμένα τμήματα ή πίτα με απεικόνιση 3 δέλτα. Παρατηρήστε πως αυτοί οι δύο τύποι, ο ένας είναι σε δύο διαστάσεις, ο άλλος σε τρεις. Αυτός είναι σε δύο διαστάσεις με απομακρυσμένα κομμάτια, ενώ αυτός είναι επίσης με απομακρυσμένα αλλά με απεικόνιση 3 δέλτα σε τρεις διαστάσεις. Εμείς θα επιλέξουμε πίτα με απομακρυσμένα τμήματα. Μπορούμε να κάνουμε ένα κλικ στο σημείο αυτό για να δούμε το γράφημά μας. Ήδη μοιάζει με αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί επόμενο. Στο σημείο αυτό δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι. Κάνουμε λοιπόν κλικ στο κουμπί επόμενο. Στο σημείο αυτό παρατηρούμε πως οι καρτέλες είναι πάρα πολύ λίγες σε σχέση με τον τύπο στήλες. Υπάρχει καρτέλα τίτλοι όπου εμφανίζεται ήδη ο τίτλος του γραφήματος DEL. Εάν θέλουμε μπορούμε να τον αλλάξουμε. Υπάρχει καρτέλα υπόμνημα η οποία λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και η καρτέλα ετικέτες δεδομένων. Εδώ θα επιλέξουμε την τιμή. Στη συνέχεια θα κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί επόμενο. Στο τελευταίο βήμα, το τέταρτο, δεν θα επιλέξουμε να εμφανιστεί το νέο μας γράφημα ως αντικείμενο, αλλά θα επιλέξουμε να εμφανιστεί σε ένα νέο φύλλο εργασίας. Το όνομα του νέου φύλλου εργασίας θα είναι γράφημα 1. Εάν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε κλικ να το αλλάξουμε αυτό. Το αφήνουμε όμως ως έχει. Για να δημιουργηθεί το γράφημα κάνουμε κλικ στο κουμπί τέλος. Δημιουργείται ένα νέο φύλλο εργασίας, το γράφημα 1, και περιέχει το γράφημα το οποίο έχουμε δημιουργήσει.